Για τα νησιά του Αιγαίου σάλπαραν το πρωί άλλοι 15 τυχεροί, άνεργοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι κέρδισαν δωρεάν τετραήμερη κρουαζιέρα μέσα από το πρόγραμμα αλληλεγγύης που υλοποιούν το Star και η ιστοσελίδα layout.gr. Πήρα μέρος στο διαγωνισμό, άκουσα μέσω του ίντερνετ ότι διοργανώνεται εκδρομή για τους ανέργους και έστειλα έτσι στο layout. Πρόκειται για νέους ανθρώπους που λόγω της κρίσης έμειναν άνεργοι και μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνία Αλληλεγγύης έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεκουραστούν για λίγες ημέρες και να ξεχάσουν την πίεση της καθημερινότητας ταξιδεύοντας στα νησιά του Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια. Υποδεχόμαστε σήμερα το δεύτερο γκρουπ των ανέργων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Star και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι μαζί και θα τους φιλοξενήσουμε διόντως. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στο κρουαζιερόπλοιο δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους, εκφράζοντας συνεχώς τις ευχαριστίες τους στους διοργανωτές. Μία από τις καλύτερες ιδέες πιστεύω για τους άνεργους. Μέσα στην ατυχία μας έχουμε για κάτι καλό. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, την αποσυγχαρητήρια στον κύριο Μαλέλη, πάντα τέτοια. Οι τυχεροί ταξιδεύουν ήδη αυτή την ώρα στο Αιγαίο με πρώτο σταθμό τη Μύκονο. Θα φτάσουμε το απόγευμα στη Μύκονο. Την άλλη μέρα έχουμε να πάμε το πρωί στο Κουσάντασι της Τουρκίας και το απόγευμα στη Πάτμο. Και την Κυριακή θα είμαστε όλη την ημέρα στη Σαντορίνη. Δευτέρα πρωί επιστρέφουμε Πειραιά. Την Κυριακή αναμένεται να αναχωρήσουν άλλοι 12 τυχεροί για δωρεάν διακοπές στην Εύβοια. Το πρόγραμμα εντός της εβδομάδας θα εμπλουτιστεί με νέους προορισμούς και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την ιστοσελίδα layout.gr.